Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Παράταση στη παράταση φαίνεται να παίρνει και ένα άλλο θέμα, αυτό της παραχώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας στην γερμανική Fraport. Ωστόσο, παρατηρείται κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες. Περισσότερα θα μας πει η Ελένη Πότα, δημοσιογράφος του insider.gr. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Συνεχείς παρατάσεις, όπως είπες και εσύ, παίρνει η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Ήταν να γίνει τον Ιανουάριο, τον περασμένο. Βάλανε ημερομηνία ορόσημο 15 Μαρτίου. Τελικά και αυτό φαίνεται να θετείται στην παρούσα φάση. Πάμε για παράταση μερικών ημερών ακόμη. Κάποιοι λένε για τέλος Μαρτίου. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα και προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η Fraport χθες πάντως έκανε μια καθοριστική κίνηση, έριξε 620 εκατομμύρια ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο των δύο εταιριών διαχείρισης των αεροδρομίων και λένε ότι τα υπόλοιπα λεφτά θα δοθούν, τα υπόλοιπα 600 περίπου 50 εκατομμύρια θα δοθούν στο ελληνικό δημόσιο μετά την ολοκλήρωση της παραχώρησης. Η εταιρεία λοιπόν χθες, η οποία πιέζει για την ολοκλήρωση της παραχώρησης φυσικά, η οποία έχει καθυστερήσει όπως είπαμε πάρα πολύ, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι έχει καταθέσει στο ΤΕΙΠΕ τις συμβάσεις χρηματοδότησης από τις πιστότερες τράπεζες. Ήδη έχει προχωρήσει και έχει κάνει πολλά βήματα για την ολοκλήρωση της παραχώρησης, έχει προσλάβει εργαζομένους και βρίσκεται τώρα το βάρος είναι από την πλευρά του δημοσίου, πότε θα είναι έτοιμο και πότε θα υπογραφεί η σύμβαση. Οπότε πότε περιμένουμε να ξεκινήσουν όλα? Το στοίχημα της φετινής τουριστικής περίοδου, όπως καταλαβαίνουμε, έχει χαθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, και είναι ενδιαφέρον να πούμε ποια είναι, είναι του Ακτίου, είναι της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, των Χανίων, της Κεφαλονιάς, της ΚΟ, της Μυτιλίνης, της Μυκόνου, της Ρόδου, της Σάμου, της Σαντορίνης, της Κιάθου και της Ζακύνθου. Άρα, μιλάμε για 14 αεροδρόμια τα οποία έχουν μεγάλη τουριστική ακριβώς. Λένε ότι θα ξεκινήσουν τώρα από το φθινόπωρο του 2017 οι εργασίες. Κάποιες θα γίνουν τώρα όσο το επιτρέπει η τουριστική κίνηση. Η ολοκλήρωσή τους αφενός μεν θα δημιουργήσει 1.700 θέσεις εργασίας αφετέρου, θα μετατραπούν σε σύγχρονα αεροδρόμια γιατί η εικόνα τους τώρα δεν είναι και η κατάλληλη.